Έχει ενδιαφέρον να περάσουμε και στην Lidl, μια εταιρεία αρκετά δυνατή με έντονη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, η οποία έκανε κάποιες ανακοινώσεις την Παρασκευή που μας πέρασε και αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι προγραμματίζει αρκετές επενδύσεις για το 2018. Επί της ουσίας διατηρεί το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και το 2018 οι επενδύσεις θα κυμανθούν στα επίπεδα των 100 εκατομμυρίων ευρώ maximum. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα κατευθυνθεί στην δημιουργία νέων καταστημάτων, έχει προγραμματίσει τρία, και στην ενίσχυση των προσφορών που κάνει μέσω του δικτύου της. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πηγαίνει στο κέντρο πλέον. Βλέπουμε ότι ανοίγει καταστήματα σε μεγάλες πόλεις, αλλά στο κέντρο των πόλεων αυτών. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Για ποιο λόγο επέλεξε να το κάνει αυτό? Γιατί πέρα συγκεντρώνεται και υπάρχει και ο μεγαλύτερος πληθυσμός, άρα είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση. Ναι, δεν είχαμε δει να το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, παρόλα αυτά αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στην κίνηση αυτή. Γι' αυτό μας δημιουργεί. Ναι, κάτι που συμβαίνει, αυτό ισχύει και στο εξωτερικό, δηλαδή η Lidl έχει παρουσία στον αστικό ιστό, στο κέντρο του αστικού ιστού. Και σήμερα η Lidl έχει παρουσία, π.χ. στην Αθήνα έχει στους αμπελόκηπους κατάστημα. Απλώς θέλει να κατέβει ακόμα πιο κέντρο. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι η Lidl το 2016 ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους στην κατάρρευση του δικτύου του Μαρινόπουλου. Στην 7,3 στο τζίρο και, στους καταναλωτές. Το 2017 όμως έχει σταθεροποιηθεί ο τζίρος στα περσινά επίπεδα. Οπότε για να τον αυξήσει, ένας τρόπος μάλλον για να τον αυξήσει, είναι να φτάσει πιο κοντά στο κοινό της. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι προκειμένου να τονώσει τον τζίρο, τη συνεχίζει με τις επενδύσεις της, οι οποίες σίγουρα θα δώσουν μια επιπλέον στήριξη στα μεγέθη της. Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά και από την Lidl.